Γεια σας, είμαι ο Αναστάσης Αθανασιάδης και εδώ πέρα έχουμε το Samsung Galaxy Note 4. Τα χαρακτηριστικά του Samsung Galaxy Note 4 είναι 5,7 ίντσες οθόνη ανάλυσης 1440x2560 pixels, δηλαδή Quad HD, Core and Gorilla Glass 4 προστασία, τύπος οθόνης Super AMOLED. Ο επεξεργαστής είναι ο Qualcomm Snapdragon 805. Βέβαια υπάρχει και διαφορετική έκδοση του Note 4 που έχει τον Exynos 5433. Ο Qualcomm Snapdragon 805 που έχω στα χέρια μου αυτή τη στιγμή είναι τετραπύρινος στα 2,7. 3 GB RAM, 32 GB εσωτερικής μνήμης. Η πίσω κάμερα είναι 16 MP και εδώ πέρα δίπλα στο flash υπάρχει και το heart rate sensor. Και μπροστά η κάμερα είναι 3,7 MP. Έχουμε και fingerprint sensor εδώ πέρα μπροστά. Η μπαταρία του είναι 3220 mAh και το SAR της συσκευής είναι 0,37. Ας αρχίσουμε το design αλλά και την κατασκευή της συσκευής. Περιμετρικά της συσκευής βλέπουμε ένα πλαστικό που μοιάζει αρκετά σαν μέταλλο. Δεν είναι κρύο, είναι ζεστό και καταλαβαίνουμε ότι είναι πλαστικό γιατί το μέταλλο είναι κυρίως κρύο όταν δεν το χρησιμοποιείς, όπως στο Samsung Galaxy S6 που έχω εδώ πέρα, όταν το χρησιμοποιώ είναι κρύο, ενώ εδώ πέρα όταν δεν το χρησιμοποιώ πάλι είναι ζεστό. Πίσω κλασικά το δερματάκι που βρίσκεται από το Note 3 και τροποποιήθηκε και βελτιώθηκε στο Samsung Galaxy Note 4. Ωραία αίσθηση, εδώ πέρα έχω το gold, πάρα πολύ ωραίο χρώμα, έντονο. Δεν είναι σαν το Samsung Galaxy S6 βέβαια που είναι σαν φύλλο χρυσού, αλλά εδώ πέρα έχουμε παρατηρήσει μερικές διαφορές, τροποποίησεις μπορούμε να τις πούμε, που έκανε η Samsung για να σπάσει λίγο τη μονοτονία. Οι διαφορές ανάμεσα στο Note 3 είναι ότι υπάρχουν μικρότερα περιθώρια, το γύρω-γύρω μπορεί να μοιάζει σαν μέταλλο εδώ πέρα και έτσι μας δίνει μια πολύ καλή αίσθηση, ενώ στο Note 3 δεν υπάρχει μέταλλο. Αυτά έτσι μια πρώτη ματιά της συσκευής. Εδώ πέρα βλέπουμε κάτω έχουμε απουσία από το USB 3, δεν έχουμε πλέον USB 3 κρίμα που υπήρχε στο Note 3. Εδώ πέρα και το πενάκι θα μιλήσουμε αργότερα για αυτό. Και ας συνεχίσουμε με την οθόνη. Η οθόνη, όπως είπαμε και στην αρχή, είναι 5,7 ίντσες ανάλυσης Quad HD, 1440x2560 pixels. Το PPI της συσκευής είναι στα 515, Core and Gorilla Glass 4 και Super AMOLED ο τύπος της οθόνης. Πολύ καλή οθόνη. Ιδιαίτερα έντονα τα χρώματα της συσκευής, κανένα παράπονο όσον αφορά τη φωτεινότητα, τα χρώματα αλλά και τις γωνίες θέας της συσκευής. Βλέπουμε εδώ πέρα ιδιαίτερα έντονο σε θέματα φωτεινότητας συσκευή. Βλέπουμε εδώ πέρα οι γωνίες θέασης. Δεν αλλοιώνεται το χρώμα της συσκευής όσο και να το πας στα πλάγια. Έντονα χρώματα, θα μιλήσουμε και για αυτά αργότερα. Εδώ βλέπετε τι ωραία η οθόνη. Όπως σε κάθε Samsung συσκευή υπάρχει και η ειδική λειτουργία στις ρυθμίσεις για να τροποποιήσουμε την AMOLED οθόνη μας. Υπάρχει η λειτουργία οθόνης και μπορούμε να πλέξουμε ή κινηματογράφο AMOLED ή φωτογραφία AMOLED ή βασικός. Βλέπετε εδώ πέρα διαφορά στο χρώμα. Ας το φέρω εδώ πέρα. Εδώ πέρα τώρα αυτή τη στιγμή που έχω είναι το βασικός, φωτογραφία και κινηματογράφος. Όσο ανεβαίνουμε κατηγορία βλέπουμε και ότι το χρώμα γίνεται πιο έντονο, πιο ρεαλιστικό γίνεται στο βασικός ή όσο κατεβαίνουμε, ενώ πιο ωραίο στο μάτι είναι όσο ανεβαίνουμε. Δηλαδή, αν θέλουμε να έχουμε μια ωραία οθόνη στο μάτι αλλά να μην είναι ρεαλιστική, καλύτερα να το έχουμε στο κινηματογράφος. Αν θέλουμε κάτι το οποίο είναι πιο κοντά στο ρεαλιστικό, καλύτερα
χρησιμοποιήσετε φωτογραφία, ή στη χειρότερη βασικός. Οι διαφορές ανάμεσα στην οθόνη από το Samsung Galaxy S6 αλλά και από το Samsung Galaxy Note 3 είναι ότι έχουμε αναβάθμιση της οθόνης από το Samsung Galaxy Note 3 στο Note 4, περισσότερη ανάλυση, δηλαδή περισσότερα PPI, και βέβαια η προστασία της οθόνης είναι μεγαλύτερη, δηλαδή από Corning Gorilla Glass 3 σε Corning Gorilla Glass 4. Και εδώ πέρα με το Samsung Galaxy S6, ίδιες οθόνες σε θέματα ανάλυσης, αλλά πιο μικρή στο Samsung Galaxy S6. Θα κάνω και ένα συγκριτικό βιντεάκι αργότερα ανάμεσα σε αυτές τις δύο συσκευές. Δεν θα πω λόγο σε αυτό το βιντεάκι, θα μείνω κυρίως στο Note 4. Ας δούμε τα ιδιαίτερα χρώματα και της συσκευής. Βλέπουμε εδώ πέρα μία πληθώρα χρωμάτων, έντονων, ωραίων χρωμάτων. Στην κάμερα από ό,τι παρατηρώ δεν φαίνεται τόσο ωραία. Ας δοκιμάσω να κλείσω το φως. Ναι, φαίνονται καλύτερα τα χρώματα τώρα. Ναι, είναι πιο έντονα, αλλά πιστέψτε με, είναι πάρα πολύ ωραία τα χρώματα. Είναι καλύτερα από το Note 3. Μεγάλη διαφορά αν τα παρατηρήσετε δίπλα-δίπλα. Προσωπικά για μένα μιλά πάντα. Ας χαμηλώσω τη φωτεινότητα. Βλέπετε εδώ πέρα ωραίο χρώμα, πολύ ποιοτικό. Εδώ πέρα νιώθουμε τη Super AMOLED και πατάει κάτω μια IPS ή μια LCD. Super AMOLED για μένα προσωπικά είναι η καλύτερη οθόνη που μπορείς να βάλεις σε ένα smartphone, σε ένα tablet, σε μια μεγάλη οθόνη. Γενικά είναι η καλύτερη οθόνη. Ναι, μεν είναι ακριβή, ναι, μεν πληρώνεις κάτι παραπάνω, αλλά αξίζει τα λεφτά της. Γιατί? Γιατί είναι πολύ καλύτερη η οθόνη από το Note 4. Η οθόνη του Note 4 είναι καλύτερη γενικότερα. Και όσο πάει η Samsung, βελτιώνει την οθόνη, κάνει καλύτερη κατανάλωση ώστε να μην τρώνε πολύ μπαταρία. Και γενικά η Samsung προσπαθεί να βελτιώσει τη Super AMOLED όσο γίνεται. Και από ό,τι βλέπουμε κάνει πολύ καλά βήματα. Αυτά όσον αφορά την οθόνη, δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Όπως και στο Samsung Galaxy S5, S5 Mini Duos και S5 Mini κανονικό, S6 και Note 4 εδώ πέρα, υπάρχει ειδική λειτουργία για κάτω από το φως του ηλίου, η οθόνη να ξασπυρίζει κάπως για να γίνει πιο έντονη. Ας συνεχίσουμε τον εξεργαστή. Όπως είπαμε και στην αρχή, ο επεξεργαστής είναι ο Qualcomm Snapdragon 805, βέβαια σε αυτό το μοντέλο που έχω, γιατί υπάρχει και μια άλλη έκδοση η οποία έχει τον Exynos 5433 που είναι 8-πύρινος. Αυτή η έκδοση εδώ πέρα είναι 4-πύρινη στα 2,7 GHz. Και ας δούμε πιο αναλυτικά τα χαρακτηριστικά της συσκευής στο CPU Zen. Εδώ βλέπουμε Qualcomm Snapdragon 805 4-πύρινος, βλέπουμε και τους επεξεργαστές. Adreno 420 στα 600 MHz. Βλέπουμε εδώ πέρα περαιτέρω πληροφορίες για τη συσκευή. Και αυτά όσον αφορά έτσι τον επεξεργαστή σε θέματα χαρακτηριστικών. Ας συνεχίσουμε με το AnTuTu αλλά και με το Geekbench για να δούμε πόσο καλά πάει η συσκευή. Μόλις έκανε εγκατάσταση το AnTuTu και το Geekbench και θα ήθελα να δω κι εγώ, γιατί δεν το έχω ξανακάνει, πόσο τα πάει το Mi 910F και στο AnTuTu και στο Geekbench. Ας αρχίσουμε με το AnTuTu. Βέβαια εγώ θα κάνω μια μικρή διακοπή για να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερο χρόνο για άλλα διάφορα και να μην μείνουμε κυρίως στα benchmark, γιατί τα benchmark είναι μόνο αριθμοί και δεν αντικατροπτίζουν την καθημερινή χρήση και έτσι πώς τη βλέπουμε τη συσκευή, αν λαγκάρει και αυτά. Γενικότερα, αν η συσκευή μας κολλάει, είναι μόνο αριθμοί. Δεν θα μείνουμε εκεί.
αποφάσισα να ξαναρχίσω το βιντεάκι εδώ πέρα στα 3D Graphics, να δούμε κιόλας και τα frames per second της συσκευής. Δυστυχώς δεν φαίνονται. Τώρα φαίνονται πιο καθαρά. Υψηλά τα frames per second της συσκευής. 40 συνεχώς, αλλά και 39 εκεί. Κάμια δύο φορές παίζει να έχει πέσει κάτω από το 39. Πάρα πολύ δυνατά. Κάρτα γραφικών πάει μέχρι στιγμής. Τον κατέμιασα λίγο. Ναι. Και εδώ πέρα το αποτέλεσμα. Και εδώ το αποτέλεσμα της συσκευής. 50.644. Μου φαίνεται πάρα πολύ καλά όσον αφορά για τα χαρακτηριστικά της συσκευής. Είδαμε τα frames per second ήταν πάρα πολύ υψηλά. Λέει non-verified score εδώ πέρα γιατί το έκανα χωρίς wifi ανοιχτό. Δεν έχει καμιά σημασία κιόλας. Θα έχω και screenshot με τα benchmark κάτω στο description για όσοι ενδιαφέρονται. Πάντως θα ρίξουμε μια γρήγορη ματιά. Βλέπουμε εδώ πέρα στα 3D Graphics 17.000 και γενικότερα στα άλλα είναι πολύ υψηλά τα εδώ πέρα αριθμοί. Πάρα πολύ ικανοποιημένος από το AnTuTu Benchmark. Και αν σκεφτούμε κιόλας ότι αυτή η συσκευή είναι γεμάτη με εφαρμογές, δεν είναι πρόσφατα καθαρισμένη αυτή η συσκευή, οπότε είναι πολύ καλός ο αριθμός αυτός. Αυτά όσον αφορά με το AnTuTu. Ας συνεχίσουμε με το Geekbench. Δυστυχώς το Geekbench θα χρειαστεί να ανοίξουμε το Wi-Fi για να μπορείς να στείλει τα δεδομένα στους δικούς του σερβερ. Ούψ, εδώ πέρα βλέπουμε τα χαρακτηριστικά της συσκευής πιο αναλυτικά. Σχεδόν έχει τελειώσει το Geekbench εδώ πέρα και ας δούμε τα αποτελέσματα. What? Τι? Τι? Αυτό είναι κακόγουστο αστείο τώρα. Θα ξανακάνω Geekbench. Αποκλείεται αυτό να είναι, αυτός εδώ πέρα να είναι ο πραγματικός αριθμός συσκευής. Κάτι θα φταίει, δεν υπάρχει περίπτωση. Και ας ξανακάνουμε το Geekbench. Ύστερα από τα άθλια αποτελέσματα που μας ξάφνιασαν αρκετά. Σχεδόν έχει τελειώσει εδώ πέρα το Geekbench. Και για κάποιο λόγο οι αριθμοί παραμένουν μικροί. Πάρα πολύ μικροί. Αυτό προσωπικά δεν είναι λογικό. Δηλαδή βγάζει ίδια αποτελέσματα το Note 4 με το Nexus 4. Πάμε καλά. Τι είναι αυτά. Με το Asus Nexus 7 βγάζει ίδια αποτελέσματα. Τρελάνετε. Που έχει το S4 Pro. Ας μείνουμε καλύτερα στο AnTuTu. Δεν ξέρω τι γίνεται με το Geekbench. Δεν βγάζει λογικά αποτελέσματα για το επεξεργαστή που έχει. Θα έχω λογικά κάποιο πινακάκι κάπου εδώ πέρα να σας πω τι αριθμούς έβγαλε αργότερα. Κάπου εδώ θα πρέπει να είναι. Τι αριθμούς έβγαλε αργότερα και τι έφταιγε. Αν δεν το έχω βρει, δεν θα το γράψω πολύ απλά. Αυτά όσον αφορά τον επεξεργαστή. Βλέπουμε μια αναβάθμιση όσον αφορά από το Note 3 στο Note 4 και μια λογική αναβάθμιση από το Note 4 στο S6. Βέβαια στο S6 είναι έξι επεξεργαστές και είναι διαφορετικά.
Ας συνεχίσουμε με την κάμερα της συσκευής. Όπως είπαμε και αρχικά, η κάμερα της συσκευής είναι 16 MP με LED flash, autofocus, HDR, 4K βίντεο και πολλά άλλα διάφορα. Εδώ πέρα μπροστά κάμερα είναι 3,7 MP. Ας πάμε στην κάμερα και ας ζουμάρουμε λίγο να βλέπουμε εδώ πέρα πιο καλά. Κάνει focus πολύ καλά. Λίγο αργή βέβαια, αλλά το focus παραμένει ποιοτικά καλό. Το HDR κάνει καλή δουλειά. Έχω να πω πως οι βραδινές λήψεις είναι αρκετά καλές. Και όταν λέω για βραδινές λήψεις, με πολύ λίγο φωτισμό, αυτό εννοώ, μη φανταστείτε κάτι εντελώς σκοτάδι. Αρκετά καλή πίσω κάμερα. Βλέπουμε μια αναβάθμιση πάλι από το Note 3 στο Note 4. Αρκετά καλή. Η μπροστά κάμερα είναι και αυτή μια αναβάθμιση από το Note 3 στο Note 4. Εδώ είμαι εγώ. Πολύ καλή κάμερα η μπροστά. Έχει και διάφορες λειτουργίες για να μην φαίνονται οι ατέλειες του προσώπου. Και πολλά κολπάκια γενικότερα έχει κάμερα, δηλαδή slow motion, fast motion. Πολύ πράγμα που λες ή θα τα χρησιμοποιήσω κάποια στιγμή ή δεν θα τα χρησιμοποιήσω καθόλου. Γιατί δεν ξέρεις τι να τα πρωτοκάνεις αυτές οι λειτουργίες. Όπως είπαμε, βίντεο 4K πίσω και Full HD μπροστά. Εδώ πέρα και μερικές από τις λειτουργίες, έξυπνη λήψη, διόρθωση ατελειών, selfie. Και η selfie πλέον γίνεται να βάζεις το δάχτυλό σου εδώ πέρα πίσω στο heart rate sensor, να βρεις ότι είναι το δάχτυλό σου, ότι είναι ένα δάχτυλο γενικά, και να τραβά μια selfie. Διπλή κάμερα, γρήγορη ταχύτητα, αργή ταχύτητα. Χρήσιμες λειτουργίες για μένα τουλάχιστον, η αργή ταχύτητα και η διόρθωση ατελειών. Όπως και η selfie είναι καλή, έξυπνη μπορούμε να την πούμε λειτουργία. Αυτά όσον αφορά για την κάμερα, δεν θα αναφερθώ πολύ γιατί είναι μια κάμερα που σε ενθουσιάζει στο Note 4, αλλά εντάξει, θα ασχοληθείς μαζί της, δεν θα είσαι όλη μέρα πάνω από αυτήν. Όταν θα χρειάζεις κάτι, εδώ πέρα η κάμερα. Να σας ενημερώσω ότι πολύ απλά αυτή η κάμερα βάζει κάτω S5, βάζει κάτω LG G3, έρχεται σε πολύ μεγάλη κόντρα με το G4 και με το S6, γιατί είναι ακόμα πολύ καλή κάμερα. Κατά τη γνώμη μου μπορεί να ανταγωνιστεί άνετα το iPhone 6 και γενικότερα αυτή η κάμερα είναι μια ανταγωνίσιμη και παρόλο που δεν είναι πλέον αυαρχίδα, μένει στο παιχνίδι και παίζει δυνατά. Ας συνεχίσουμε με το S Pen της συσκευής. Εδώ πέρα βλέπουμε το που αφαιρέσαμε το S Pen, κατευθείαν έβγαλε αυτό εδώ πέρα. Όπως και στο Note 3 είχαμε διάφορες εντολές, ενεργό σημείωμα, έξυπνη επιλογή, κλιπ εικόνας και γραφή οθόνης. Θα αφήσω όμως για λίγο το κινητό και θα ασχοληθούμε λίγο με το πενάκι. Εδώ το πενάκι έχει αισθητικά μια αναβάθμιση από το Note 3. Έχω κρατήσει ένα πενάκι από το Note 3, γιατί το έχω πουλήσει βέβαια τώρα το Note 3, και μπορεί να λειτουργήσει κανονικά στο Note 4, ακόμα να μπει και στην θήκη για το πενάκι από το Note 4. Έχουμε μια καλύτερη αίσθηση, το νιώθουμε σαν μια πένα. Αυτό που λένε ότι εδώ πέρα η μητούλα έχει καλύτερη επαφή με την οθόνη, όντως ισχύει, είναι μια καλύτερη επαφή. Κλασικό κουμπάκι εδώ πέρα. Μπορείτε να παρατηρήσετε ότι το πενάκι έχει κάτι γραμμούλες ανάγλυφες και εδώ πέρα το μεταλλικό, δίθεν μεταλλικό, γράφει Samsung. Πολύ καλό το πενάκι. Να φανταστείτε ότι και το πενάκι από το Note 4 λειτουργεί στο Note 3, οπότε
Μπορείτε να παίζετε με τα πενάκια αν έχετε Note 3, Note 4 ή αν χρειαστεί, ή αν έχει σπάσει π.χ. από το Note 3 το πενάκι, από το Note 4 το πενάκι, να πάρετε από το Note 3 αν έχετε κρατήσει, αν έχετε τη συσκευή. Βλέπετε εδώ πέρα το πενάκι. Οι λειτουργίες που έχει η συσκευή Note 4 με το πενάκι δεν διαφέρουν πολύ, έως καθόλου μπορούμε να το πούμε, από το Note 3. Κλασικά τα ίδια. Όταν λέω ότι δεν διαφέρει πολύ, το Note 3 πρόσφατα, εδώ και μερικούς μήνες, έχει πάρει αναβάθμιση σε Android Lollipop, που έχει πάρει όλες τις λειτουργίες που έχει το Note 4 όσον αφορά το S Pen. Οπότε, ό,τι βρείτε στο Note 3 από το S Pen λειτουργίες, θα υπάρχει και στο Note 4. Πάντα όμως μιλάμε για Lollipop, στο ίδιο λογισμικό. Αν πάτε στο KitKat στο Note 3, βέβαια εκεί πέρα υπάρχουν ορισμένες διαφορές όσον αφορά εδώ πέρα τη λειτουργία από το πενάκι. Αυτά για το πενάκι, λίγα πράγματα. Δεν έχει wow διαφορές. Και ας συνεχίσουμε το λογισμικό. Το λογισμικό, όπως είπα στην αρχή, όταν πρωτοβγήκε η συσκευή, ήταν Android KitKat 4.4.4. Πήρε αναβάθμιση εδώ και μερικούς μήνες σε Android Lollipop 5.0.2. Lollipop, εδώ πέρα να το δούμε. Πιο αναλυτικά. Καλά το παιχνίδι τώρα λίγο άκυρο. Έχει το κλασικό design της Samsung σε Lollipop συσκευές, δηλαδή το ίδιο interface μπορείτε να το βρείτε σε S4, S5, Note 3. Στο S6 έχει αλλάξει το user interface, έχει γίνει διαφορετικό. Βέβαια δεν θα σας αφήσω έτσι, θα υπάρχει και συγκριτικό βιντεάκι με τα γενέστερα στο κανάλι μου, που θα κοντράρει τις δύο αυτές τις συσκευές, μιας και που μοιάζουν σε αρκετά χαρακτηριστικά. Εδώ κλασικά η status bar, S Finder, γρήγορη σύνδεση, πάνω οι διακόπτες. Εδώ τα εικονίδια. Γενικά το λογισμικό είναι μια κάπως αναβάθμιση από το KitKat, αλλά δεν το λες και μια πολύ σημαντική αισθητική αναβάθμιση. Βέβαια προσφέρει τουλάχιστον σε μένα, εγώ το καταλαβαίνω ρε φίλε, μπαταρία καλύτερη και είναι πιο γρήγορο. Δεν λαγκάρει τόσο. Έτσι, λίγα λόγια για το λογισμικό. Δεν έχω να πω κάτι πολύ όσο αφορά για το λογισμικό, γιατί αυτό το interface μπορείτε να το βρείτε σε πολλές συσκευές και είμαι σίγουρος πως πριν πάρετε το Note 4 θα είχατε ένα S4, θα είχατε δει ένα S4, θα είχατε πιάσει ένα S5, θα είχατε ένα Note 3. Δεν ενδιαφέρουν πολύ. Ας περάσουμε στα fingerprint sensor αλλά και heart rate sensor. Το fingerprint sensor δυστυχώς είναι ίδιο με το S5. Κάνουν δηλαδή αυτή την κίνηση. Βέβαια δεν έχει περασμένο το δικό μου δακτυλικό αποτύπωμα, έχει του πατέρα μου. Βέβαια είναι κάπως κουραστικό όταν ξεκλειδώνεις η συσκευή να κάνεις αυτό το πράγμα. Γι' αυτό καλύτερα να μην το χρησιμοποιήσετε, γιατί μπορεί μερικές φορές να σας βγάλει άκυρο, να μην σας βρει το δάχτυλο, να σπάνε τα νεύρα σας, ενώ στο S6 απλώς το κουμπάτε, μπαμ, και είστε έτοιμοι. Το heart rate sensor από την άλλη πλευρά έχει κάποιες πάρα πολύ ωραίες δυνατότητες, όπως να βρεις και αν έχετε άγχος, την οξυγόνωση του αίματός σας, έχει να βρεις και τις UV ακτίνες του ηλίου. Έχει δηλαδή τόσα πράγματα που εκπλήσωμαι πως γίνεται. Δηλαδή εγώ δυσκολεύομαι ακόμα να πιστέψω ότι γίνεται να βρει το οξυγόνο του αίματος και να βρει και τις UV ακτίνες του ηλίου. Δηλαδή εγώ δεν το πιστεύω προσωπικά. Αποκλείεται, δεν υπάρχει πιθανότητα. Ή θα είναι ψευδή τα στοιχεία. Δεν ξέρω, δηλαδή έχω μείνει άφωνος.
Το Heart Rate Sensor εδώ πέρα είναι μια πολύ καλή αναβάθμιση από το S5 και γενικότερα μπορεί να ανταγωνιστεί πάρα πολύ εύκολα το S6. Αυτά όσον αφορά τους sensors της συσκευής. Ας συνεχίσουμε με τη μουσική. Δυστυχώς το ηχείο της συσκευής δεν είναι στέρεο και πάλι δυστυχώς βρίσκεται πίσω, στο πίσω μέρος της συσκευής, ενώ στο Note 3 παλιά ήταν εδώ πέρα. Ας ακούσουμε λίγη μουσική. Παρ' όλα αυτά το ηχείο παραμένει αρκετά δυνατό. Βέβαια αν το χτυπήσουμε κάπου χάνει λίγο την έντασή του. Είναι αισθητή η έλλειψη αυτή. Βέβαια πάλι παραμένει πολύ καλό το ηχείο του. Σε καμία περίπτωση όμως δεν αγγίζει το S6, το οποίο S6 είναι πιο καθαρό, πιο έντονο. Αυτά όσον αφορά το ηχείο, έτσι δυνατό, θα θέλαμε να βρίσκεται στη θέση εκεί πέρα που ήταν και του Note 3. Μας χαλάει κάπως αυτό, αλλά από ό,τι είδαμε δεν χάνει τόσο όσο άλλες συσκευές θα βρίσκονται κάτω σε μια επίπεδη επιφάνεια. Εξακολουθεί να είναι αρκετά δυνατό και ας τελειώσουμε αυτό το βιντεάκι με την μπαταρία της συσκευής. Όπως είπαμε και στην αρχή, η μπαταρία της συσκευής είναι 3.220 mAh. Μπορούμε να την αντικαταστήσουμε, δεν είναι στο S6 που δεν μπορούμε να τη βγάλουμε. Καλό αυτό. Δυστυχώς το ένα μείον που έχω παρατηρήσει ότι σε ορισμένες μπαταρίες που πουλάνε στο ίντερνετ δεν έχει NFC και χάνεται τη δυνατότητα του NFC. Βέβαια αυτό είναι αν θέλετε να πάρετε εσείς μια άλλη μπαταρία, αν μείνετε με την γνήσια δεν θα έχετε κάποιο πρόβλημα. Κρατάει πάρα πολύ η μπαταρία και χάρη στο fast charging φορτίζει τουλάχιστον 60% σε λιγότερο από μισή ώρα, οπότε είναι αρκετό καλό αυτό το σημείο της συσκευής. Δεν έχω κάτι να πω για την μπαταρία γιατί είναι ένα ατού της συσκευής, δεν θα το έλεγες μείον. Και ας δούμε εδώ πέρα πριν κλείσω το βιντεάκι την κατανάλωση της μπαταρίας. Βλέπετε εδώ πέρα με τη χρήση που δεν έκανα εγώ αλλά έκανε ο πατέρας μου, μπορεί να αντέξει ακόμα 2 μέρες. Είναι κυρίως στο Wi-Fi, είναι στο Facebook, μιλάει αρκετά, φωτογραφίες και η μπαταρία εδώ πέρα κρατάει ακόμα 2 μέρες, έτσι λέει τουλάχιστον. Δεν ξέρω αν όντως θα ισχύει. Αυτά όσον αφορά το Note 4, να σας ενημερώσω ότι θα υπάρχει βιντεάκι συγκριτικό S6 Note 4, έτσι για να δούμε τι βελτίωση Samsung από την τελευταία ναυαρχίδα που έβγαλε έως την πρόσφατη. Και αυτό ήταν το βιντεάκι, έτσι ελπίζω να σας άρεσε. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe αν δεν είστε ήδη γραμμένοι στο κανάλι μου και ένα comment να μου πείτε αν σας άρεσε αυτό το βιντεάκι. Ως την επόμενη φορά, τα λέμε!